Το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα μέσα Αυγούστου στη γέφυρα μπροστά από το παλιό νοσοκομείο Καβάλας εξαιτίας και της λακκούβας που υπήρχε στο οδόστρωμα σήμερα αποκαταστάθηκε από αρμόδιο συνεργείο, όπου με τη χρήση ασφαλτικού μείγματος η ζημιά αποκαταστάθηκε άμεσα. Σύμφωνα και με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, πρόκειται στο μέλλον να πραγματοποιηθεί συντήρηση στο σύνολο της γέφυρας. Ήρθε να εφαρμόσει το υλικό που εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιεί η Εγνατία σε όλα τα γεφύρια τα οποία φτιάχνει σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια καινούργια μέθοδος με ένα ελαστομερές ασφαλτικό μείγμα. Και αναμένουμε μέχρι σήμερα, βασικά ξεκίνησε, σήμερα θα τελειώσει, δεν είναι μεγάλη δουλειά. Απλά είναι μια πατέντα η οποία χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο συνέργειο με υλικό από τη Γερμανία. Και το οποίο, όπως είπα, χρησιμοποιείται για τους αρμούς σε γέφυρες. Θα ζητήσει και τη συνδρομή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, το Πολυτεχνείο, και της Εγνατίας ΑΕ. Ήρθε ο Πρίτανης από το Πανεπιστήμιο, ο οποίος είπε τις δικές του απόψεις. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο αρμός. Η αρμή γενικώς της γέφυρας. Η Εγνατία, επειδή είναι πιο πολύ επί του πρακτέου, γιατί όπως είπα έχει φτιάξει πολλά χιλιόμετρα γέφυρες, μας είπε ακριβώς την ίδια μεθοδολογία, μας σύστησε και το συνεργείο το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη εργασία και η οποία έλεγξε τους αρμούς. Δεν έχουν πρόβλημα και οι ίδιοι, δηλαδή και το Πανεπιστήμιο και η Εγνατία μας είπαν ότι πρόβλημα με τους αρμούς δεν υπάρχει. Αυτό δυστυχώς είναι σπάει και το αντικαθιστάς. Δεν έχει κάτι, δεν σου δείχνει δηλαδή ότι έχει φθαρεί και πρέπει να αλλάξει. Και μάλιστα εκείνο το οποίο μπορώ να πω που ξανά είναι ότι ο μηχανικός της Εγνατίας έκανε ένα μακροσκοπικό έλεγχο όπου σε πρώτη φάση δεν διαπίστωσε ευρήματα όσον αφορά την στατικότητα της γέφυρας. Παρ' όλα αυτά πήρε στοιχεία προκειμένου να κάνουμε μία συντήρηση στο σύνολό της γέφυρας, ούτως ώστε να πάει άλλα 20 χρόνια όσο ζει μέχρι τώρα.